τουριστικές εκθέσεις. Ποιες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα? Λοιπόν, το Νοέμβριο του 2022 είχαμε την τουριστική έκθεση στο Λονδίνο. Ένα πρώτο δείγμα, ένα κλίμα θετικό και μπήκαμε με το δεξί. Το Δεκέμβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε η έκθεση στην Πολωνία. Πάμε στο νέο έτος, στον Γενάρη του 2023. Οι Ολλανδοί που στηριζόμαστε στους Ολλανδούς προκειμένου για δεύτερη σερή σεζόν να τα πάμε περίφημα. Φλεβάρης του 2023, προηγούμενος μήνας, εκθέσεις σε Ιρλανδία, Βιέννη και Βουκουρέστη. Μία αξιοπρόσεκτη παρουσία της περιφέρειας Κρήτης. Και το Μάρτιο του 2023, επίσημη πρώτη της έκθεσης στο Βερολίνο. Εκεί θα πάμε προκειμένου να συναντήσουμε έναν άνθρωπο, έναν φορέα, ένα στέλεχος του τουρισμού πραγματικά που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται και θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Ο κύριος Κώστας Κουρκουνάκης, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Κουρκουνάκη. Καλησπέρα, κύριε Παγιτόπουλε, από το κρύο Βερολίνο. Εκεί θα πήγαινα, σας βλέπω τώρα με τραγιάσκα, με κασκόλ, με παλτό. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες? Δεν μας έχετε συνηθίσει εδώ στην Κρήτη έτσι πάντως. Από -2 μέχρι -2. Και πού να σας πω για τις καιρικές συνθήκες σήμερα εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Αλλά δεν σας λέω γιατί θα ζηλέψετε. Λοιπόν, για πείτε μας, ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες στην έκθεση? Ναι, κοιτάξτε, μετά από 3 χρόνια όλοι ήταν ενθουσιασμένοι που ξαναβρέθηκαν στην έκθεση αυτή. Γιατί ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη. Φέτος ήταν όλοι ενθουσιασμένοι, είδα ο ένας τον άλλο και τα μηνύματα ήταν πολύ θετικά. Τα μηνύματα είναι θετικά. Αναφορικά με τις προσδοκίες, δηλαδή, τι επιθυμούν οι κριτικοί επιχειρηματίες και οι φορείς του τουρισμού να προκύψει? Αναφέρομαι στο βασικό συμπέρασμα μέσα από την έκθεση στο Βερολίνο. Εντάξει, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι καινούριο, θεωρώ ότι η σεζόν θα είναι μια καλή σεζόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί και η Tour Operator είναι ευχαριστημένη από ό,τι είπαν με τις πωλήσεις που έχουν μέχρι τώρα. Οπότε θεωρώ ότι θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά, εάν δεν έχουμε κάποιο καινούριο γεγονός. Πιστεύω ότι θα πιάσουμε πάλι το 19. Μάλιστα, εάν φέρουμε ως παράδειγμα και θέλουμε να συγκρίνουμε το 2002 με τις προσδοκίες για το 2023, το τρέχον έτος δηλαδή, πού βρισκόμαστε, τι πιστεύετε, ποια η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, το 2021 πιάσαμε το 80% του 2019. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και έχοντας καλό το πράγμα, θα πιάσουμε, πιστεύω, το 19 και ίσως να το περάσουμε και λίγο. Οι περισσότεροι ρωτούν και απευθύνω, διατυπώνω αυτή την ερώτηση σε φορείς του τουρισμού, ειδικά την τελευταία εβδομάδα εδώ στην Κρήτη. Σήμερα φιλοξενούμε αρκετούς, έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς. Θα είναι ακριβότερα τα τουριστικά πακέτα το 2023 σε σχέση με πέρυσι? Και θέλω λίγο να το επεκτείνουμε, καθώς είστε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό θα επηρεάσει και τον εσωτερικό τουρισμό, θα επηρεάσει και τις τσέπες των Ελλήνων που θέλουν φέτος να ταξιδέψουν? Κοιτάξτε, τα πακέτα έχουν ήδη αυξηθεί, το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορούσαν να μείνουν τα ίδια, γιατί υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, υπάρχουν αυξήσεις στα τρόφιμα, στις πρώτες ύλες, τα πάντα. Οπότε τα πακέτα είναι υψηλότερα. Αλλά απ' την άλλη έχουν αυξηθεί και οι μισθοί κάπως. Οπότε θεωρώ ότι θα ισοσταθμιστεί λίγο το θέμα των αυξημένων πακέτων με την τόπια αγορά. Υπάρχουν τουρίστες που θα επιχειρήσουν να ταξιδέψουν μεμονωμένα στην Κρήτη φέτος? Και σε ποιες περιοχές αναμένεται να καταγραφεί αυτό το φαινόμενο και τι σημαίνει για την αγοραστική τους δύναμη? Κοιτάξτε, ήδη είδαμε τώρα ότι μεθαύριο ξεκινάει η EasyJet στο Ηράκλειο. Οπότε το ένα πολύ μεγάλο μέρος των πελατών αυτών είναι ότι οι πελάτες ταξιδεύουν μόνοι τους. Οι εταιρείες, όλα τα καταλήματα, μάλλον υπάρχει ένα γεγονός ότι οι κρατήσεις από τα διαδίκτυα δεν πάνε τόσο καλά όσο τις κρατήσεις που γίνονται από τους tour operators. Για ποιους λόγους? Δεν ξέρω, ίσως περιμένουν ακόμη τις προσφορές. Επειδή δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές, έχει τελειώσει το early booking και περιμένουν να ξαναγίνουν καινούργιες προσφορές. Ήδη ζητήθηκε, δηλαδή, οι ξενοδόχοι να δώσουν παράταση στο early booking ως το τέλος του Μάρτη και βλέπουμε πώς θα πάμε.
Πριν από εσάς, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύνδεση, παρουσιάσαμε αναλυτικά τις εκθέσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Τουριστικές εκθέσεις. Πού τα πήγαμε περίφημα, πού υστερούμε κατά κάποιο τρόπο και πού βέβαια έχουν επαληθευτεί, σε ποιες περιοχές, σε ποιες χώρες, σε ποιες εκθέσεις επαληθεύτηκαν οι αρχικές υψηλές προσδοκίες μας. Κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινήσαμε το Λονδίνο, που μπήκαμε το δεξί, οι προσδοκίες μας ήταν υψηλές και τελικά ήταν αισιόδοξα όλα τα μηνύματα, οπότε θεωρώ ότι το Λονδίνο πήγε πάρα πολύ καλά και η Ολλανδία πήγε καλά. Τώρα έχουμε την έκθεση του Βερολίνου. Οι άλλες εκθέσεις ήταν μικρές. Του Βερολίνου όμως τώρα που είναι η βασική έκθεση, που είναι το βαρόμετρο της σεζόν, θεωρώ ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Επίσημη πρώτη τη σεζόν του τουρισμού φέτος για την Κρήτη. Πότε θα ξαναδούμε τουρίστες κατά εκατοντάδες στους δρόμους του νησιού, πότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε εισέλθει σε μια τουριστική σεζόν? Στο Καθολικό Πάσχα. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάμε. Ήδη ξεκίνησαν κάποιες πτήσεις στο Ηράκλειο, αλλά στο Καθολικό Πάσχα ξεκινάμε κανονικά. Ξεκινάνε και ανοίγουν μεγάλα φυσικά ξενοδοχεία. Και έρχεται μετά τις 20 του Απρίλη που ξεκινάμε κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, να περάσει το όμορφα, να μας φέρετε θετικές ειδήσεις και με το καλό να ξεκινήσουμε μια σεζόν που πραγματικά την έχει ανάγκη όλη η Κρήτη. Κύριε Κουργουνάκη, χαιρετισμούς. Αμήν.